σας ευχαριστώ. Πραγματική κατάθλιψη. Και γι' αυτό άρχισα να γράφω το τέταρτο βιβλίο μου, που έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή με τον εθισμό, στο φαγητό, στα ναρκωτικά και στο τζόγο. Και πραγματικά ήταν πολύ καλό όλο αυτό το πράγμα που έκανε, γιατί ήταν, αν θέλει, κάπως, ξέρεις. Μωρέ, έχεις απομακρυνθεί δηλαδή, Τζένα, από όλα αυτά? Ναι, νομίζω δεν έχω λόγο ύπαρξης και σε όλα αυτά. Α, εννοείς από τους εθισμούς αυτούς? Ναι. Καλά, όπως διαφαίνεται από την αριστερή εικόνα, από την παχυσαρκία που πολεμάω ακόμα. Κοίταξε να δεις, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα κατάθλιψη. Λες ένα κορίτσι το οποίο στερήθηκε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν η φύση της δουλειά σου τέτοια. Έφτακα γιατί, παιδιά, εγώ ήμουν 55 κιλά, ήμουν 3 ώρες την ημέρα στο γυμναστήριο κάθε μέρα. Έτσι. Έτρωγα μία σαλατούλα, σχεδόν είχα περάσει το στάδιο της νερβόζ ανορέξια. Και τώρα στα 40 μου, δεν είναι κακό, βραδερφέ, να είμαι και παχουλή και να χαίρομαι το φαγητό μου. Ευχαριστές, ό,τι στερήθηκες στη ζωή σου μικρότερη, το ευχαριστιέσαι τώρα. Δεν είναι θέμα κατάθλιψη αυτό, ούτε θεωρώ ότι σε παχύσαι και ούτε έχεις κάποιο πρόβλημα. Είναι επιλογή σου και μπορείς να ξαναγίνεις αδύνατη να το αποφασίσεις. Πολλές φορές η κατάθλιψη οδηγεί στην παχυσαρκία όμως, έτσι. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Ερωτεύτηκες πάλι μετά από αυτή την περιπέτεια? Όχι, θα έλεγα ότι δεν αφέθηκα να ερωτευτώ. Θεωρώ ότι ο έρωτας δυστυχώς είναι καταστροφικός. Δεν εμπιστεύομαι πολύ τους ανθρώπους και ίσως δεν με εμπιστεύονται και αυτοί. Το γεγονός ότι έγινες η εθνική μας τρανσέξουαλ, ότι πήρες τέτοια δημοσιότητα, σου στέρισε συντρόφους. Μην με αποκαλείς έτσι, γιατί με παραπέμπεις στον εαυτό το αποκαλούμενο εθνικό στάση και τέλο, δηλαδή. Είναι ένα όρο που χρησιμοποιούμε γενικά. Πώς λέμε η εθνική μας κουτσομπόλα, που λέμε, ξέρεις. Είμαι πολύ καλοσύνη, το λέω αυτό. Σου στέρισε συντρόφους, σου στέρισε το φλερτ, δηλαδή φόβησε το άλλο φίλο να σε πλησιάσει πια. Κοίταξε, θα σου εξηγήσω, θα σου αναφέρω κάποια πράγματα. Όταν ήμουν πολύ όμορφη, νέα και αδύνατη, είχα πολλά φλερτ στη ζωή μου. Μετά το σκάνδαλο βέβαια με τον εισαγγελέα, οι άνθρωποι είχαν ένα φόβο στο να με πλησιάσουν. Γιατί λένε αυτή η τρελή, εδώ εξέθεσε, υποτίθεται κατά τα λεγόμενα της ολόκληρη εισαγγελέα, θα μας βγάλει και μάλιστα κανάλια. Και είχαν δίκιο και οι άνθρωποι, μην τρελαθούμε κιόλας. Οπότε έκαναν πίσω και να θέλαν να σε πλησιάσουν, φοβόντουσαν γι' αυτό. Ήταν άγριο, σκληρό το τίμα που πλήρωσες, έτσι. Κέρδισες μια τεράστια δημοσιότητα, τεράστιο όγκο δημοσιότητας, αλλά το πλήρωσες πολύ βαριά, θα έλεγα. Σαφέστατα. Πιστεύεις, Τζένη, ότι κάνει καλό τώρα στον κύριο Σακελαρόπουλο να ξανακούει κάποια πράγματα για εκείνον που λες αυτή τη στιγμή? Το ότι μετάνιωσες, το ότι... Τώρα μπορεί να παρακολουθεί την εκπομπή. Πιστεύεις ότι του κάνει καλό το να ξαναμιλάς για εκείνον? Έστω το ότι έχεις μετανιώσει γι' αυτό, για όλα αυτά που έχεις κάνει. Κοιτάξτε, σε μία προηγούμενη συνέντευξή μου είχα πει «Εισαγγελικός λειτουργός, δεν είχα αναφερθεί σε ονόματα και μετά όλα τα υπόλοιπα κανάλια ξαναέβγαλαν το θέμα στην εκπομπή». Καλά, όλοι γνωρίζανε για ποιον μιλούσες. Δεν χρειαζόταν να μιλάς το όνομα. Έχει συνδεθεί το συγκεκριμένο όνομα με σένα. Και σήμερα η εφημερίδα Εσπρέσο πάλι πρωτοσέλιδο κτλ. Νομίζω ότι από τη στιγμή που γίνεσαι δημόσιο πρόσωπο εντός ή εκτός εισαγωγικών, πάντα και να περάσουν 100 χρόνια αυτό το θέμα δυστυχώς συνεχώς θα παίζει. Ναι. Ποια άλλα ήταν τα λάθη που έκανες στη ζωή σου? Θα μπορούσε ενδεχομένως όλη αυτή τη δημοσιότητα που έχεις αποκτήσει να τη χρησιμοποιήσεις διαφορετικά? Δοκίμασες να μπεις μέσα στην showbiz, δοκίμασες, έκανες κάποιους ρόλους βεβαίως, αλλά το πήρες στα σοβαρά, να κάνεις κινηματογράφο, να κάνεις θέατρο, να ασχοληθείς με το τραγούδι ενδεχομένως. Δεν ήθελες εσύ, ήταν κλειστές οι πόρτες? Κοιτάξτε, την εποχή του 85 που βγήκα εγώ, οι άνθρωποι άκουγαν ομοφυλόφιλος, τραβεστή και δεν ήξεραν βέβαια και τι σημαίνει τρανσέξουαλ τότε, εγώ το εισήγαγα, και κόντευαν να αποκεφαλίσουν τους εαυτούς τους. Ήταν ένα θέμα ταμπού. Μην κοιτάτε τώρα που έχουν αλλάξει τα πράγματα και έχουμε δει τέτοιες εξελίξεις απίστευτες, δηλαδή... Παρακολουθούσα προσφάτως ένα θέμα για την Βλάντιμιρ Λιψούρια, την πρώτη τραβεστή στο Ιταλικό Κοινοβούλιο. Ναι. Προσέξτε, σε μια χώρα που ο καθολικισμός παίζει πρώτο ρόλο, επέλεξε ο Ιταλικός λαός για το ριζοσπαστικό κόμμα
μία τραβεστή να τον εκπροσωπήσει στο κοινοβούλιο. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες πλέον έχει περάσει, θεσπίστηκε, να επιτρέπεται να λαμβάνουν μέρος τραβεστή ή τρανσέξουαλ με τις γυναικείες ομάδες των εκάστοτε χωρών. Τις εγχειρήσεις διόρθωσης φύλου τις χρηματοδοτούν πλέον τα ασφαλιστικά ταμεία. Θέλω να πω, έχουν αλλάξει πια. Λιθαράκι το λιθαράκι, δεν είμαστε οι από δύο Πομπέοι τράγοι που ήμασταν πριν 30 χρόνια. Θεωρώ ότι έχει επέλθει ένα σεβασμός. Θεωρώ ότι και οι επιστήμονες το αντιμετωπίζουν διαφορετικά πια το πράγμα. Βγαίνουν και δηλώνουν ότι αυτά τα άτομα δεν είναι ευνουχισμένα, αισθάνονται, η επέμβαση γίνεται έτσι και έτσι και έτσι, σύνδεονται κάποια νεύρα, τα άτομα αυτά δεν είναι φυτά, αισθάνονται. Με έρευνες μπορείτε να το τσεκάρετε και στο ίντερνετ αυτό, το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και το Ινστιτούτο Μπέντζαμιν με 20ετή έρευνα στην τρανσέξουαλ συμπεριφορά, απεφάνθη τα εξής. Ο υποθάλαμος της γυναίκας και της τρανσέξουαλ ταυτίζεται σχεδόν απόλυτα και διαφέρει μακράν από τον ανδρικό. Όταν ένα Ινστιτούτο Μπέντζαμιν του Πανεπιστημίου Στάνφορντ βγαίνει και κάνει πια τέτοιες δηλώσεις. Καλά, εντάξει, με αυτή τη λογική γέννη μου θα έπρεπε να έχουμε γεμίσει τώρα. Έτσι όπως το λες, δεν είναι και τόσο αγγελικά πλασμένα όλα. Έτσι, δεν είναι τόσο απόλυτα. Είναι μια κόκκινη διαδικασία. Και ψυχολογική αλλά και σωματική. Είναι ένα σταυρό που πρέπει να το σηκώσει. Και επίσης δεν μπορούμε να ξέρουμε τους λόγους που όθησαν το συγκεκριμένο κόμμα να επιλέξει τον συγκεκριμένο άνθρωπο να τον βάλει στη Βουλή. Διαφήμιση και μόνο και δεν στηρίζετε τίποτα από όλα αυτά που λες εσύ τώρα. Εσύ εν πάση περιπτώσει στην πολιτική θα κατέβαινες, σου έχει γίνει πρόταση. Οι ενστάσεις μου, Χριστίνα, οι ενστάσεις μου είναι ως προς το εξής. Δεν είμαστε ελέφαντες. Αφήστε μας να υπάρχουμε σε αυτή τη ζωή. Δεν νομίζω ότι έχεις πρόβλημα τώρα, Τζένι μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ρατσισμός πια σε αυτό το θέμα. Για όνομα του Θεού. Όχι. Και χαίρομαι. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, οκ. Παραμένεις για λίγο κοντά μας, Τζένι μου, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.